Αγαπητοί φίλοι και σύντροφοι, καλώς ορίσατε. Θέλουμε η σημερινή μας εκδήλωση να είναι μια σεμνή, μικρή, θετική ανταπόδοση για την δική σας πρόθυμη και εμπνευσμένη συμβολή σας στην επιτυχία του γιορτασμού των 100 χρόνων του κόμματός μας. Ένα γιορτασμό που με ιδιαίτερη έμφαση ανέδειξε τη σημασία που το ΚΚΕ αποδίδει στην τέχνη και τον πολιτισμό, όχι σαν διακοσμητικό συμπλήρωμα της δράσης του, αλλά ως αναπόσπαστη πλευρά της. Και αυτό γιατί για το κόμμα μας η πολιτιστική δημιουργία που καλλιεργεί στον άνθρωπο τη βαθύτερη συνείδηση της ανθρωπιάς του, τη συνείδηση της δύναμής του να υποτάξει τη φύση και την κοινωνία στις ανάγκες του, αποτελεί καθοριστικό παράγοντα για την ανύψωση της μορφωτικής στάθμης και την αφύπνιση πλατιών εργατικών λαϊκών στρωμάτων. Πρώτοι από όλους εσείς το προσέξατε και το επισημάνατε ότι οι δραστηριότητες αυτού του πεντάχρονου είχαν υψηλό επίπεδο, αποτελούσαν ένα ποιοτικό βήμα στην ιδεολογική, πολιτική, πολιτιστική παρέμβαση του κόμματος. Το μυστικό αυτής της πρόοδου δεν βρίσκεται ούτε μόνο στη δική μας όρημανση, ούτε απλά στον μεγαλύτερο αριθμό των άξιων συνεργατών μας που συνέβαλαν στην πραγματοποίηση του προγράμματος των εκδηλώσεων. Βρίσκεται και στην όσμωση που συντελέστηκε αυτό το διάστημα ανάμεσα στο κόμμα και τους φίλους του από τον κόσμο της τέχνης και της επιστήμης, στη διαλεκτική σχέση που αναπτύχθηκε ακόμη βαθύτερα ανάμεταξύ μας, έτσι που να μπορούμε να πούμε σήμερα πως και οι δυο πλευρές πήραμε και δώσαμε ό,τι καλύτερο είχαμε. Με την πολύτιμη συμβολή σας, μια σειρά γενικότερη και ειδικότερη για τον τομέα του πολιτισμού στόχοι του κόμματός μας, σχετικά με αυτό το γιορτασμό, κατακτήθηκαν ή σε ένα μεγάλο βαθμό προωθήθηκαν, όπως είναι η παρακάτω. Η ανάδειξη της ιστορικής προσφοράς του ΚΚΕ, της ηρωικής και ακατάπαυστης πάλης του για την κατάργηση των εκμεταλλευτικών κοινωνικών σχέσεων. Αυτή η ανάδειξη δεν πήρε χαρακτήρα ούτε της παρελθοντολογίας, ούτε της εξειδανίκευσης. Με μεγαλύτερη ωριμότητα, που πήγαζε και από τα διδάγματα και συμπεράσματα της ιστορίας του κόμματός μας, κατορθώθηκε σε μεγάλο βαθμό οι εκδηλώσεις και οι δραστηριότητες αυτού του διαστήματος, ακόμη και εκείνες που είχαν καθαρά ιστορικό περιεχόμενο, να αποκτούν σύγχρονη κοινωνική σημασία και χρησιμότητα, να αποκαλύπτουν με σύγχρονους όρους τα ιστορικά όρια του καπιταλισμού σε αντιπαράθεση με την υπεροχή του σοσιαλισμού-κομμουνισμού, να συμβάλλουν στη διέγερση και την οργάνωση των διαθέσεων για την αλλαγή της πραγματικότητας. Η πλούσια πολιτιστική και μορφωτική δραστηριότητα που αναπτύχθηκε από όλες τις οργανώσεις μας, κεντρικά και περιφερειακά, όπως και από τις οργανώσεις της κομμουνιστικής νεολαίας, με τη δική σας συνεισφορά μπόρεσε να αγκαλιάσει σφαιρικά όλα τα βασικά είδη της τέχνης, τη μουσική, τα εικαστικά, το θέατρο, τον κινηματογράφο, τη λογοτεχνία, ακόμη και την κλασική μουσική και τον κλασικό χορό. Το θετικό αποτέλεσμα όλης αυτής της προσπάθειας δεν προέκυψε ούτε ευκαιριακά ούτε εμπειρικά. Στηρίχθηκε στις επιστημονικές γνώσεις, τη δημιουργική ικανότητα, το ταλέντο όχι μόνο των μελών αλλά και των οπαδών και των φίλων του κόμματός μας που με τη συμμετοχή τους ενίσχυσαν τη συλλογική, επιστημονική και καλλιτεχνική εργασία, όπως τον εμπλουτισμό του Δοκιμίου Ιστορίας, τις επιστημονικές ημερίδες, τα επιστημονικά συνέδρια για τη λογοτεχνία, τα πολιτιστικά καλλιτεχνικά γεγονότα. Παράλληλα όμως, στηρίχθηκε και στο στέρεο θεωρητικό υπόβαθρο των νεότερων επεξεργασιών του κόμματός μας, που εκφράζονται στις αποφάσεις των τελευταίων συνεδρίων του και στους τόμους του Δοκιμίου της Ιστορίας, της τεκμηριωμένης στο πλούσιο ιστορικό αρχείο του κόμματος. Ένα υπόβαθρο που αποτελεί ελπιδοφόρα παρακαταθήκη για μια αποτελεσματική προώθηση των στόχων μας στις νέες ταξικές αναμετρήσεις που έρχονται. Η καλλιτεχνική εργασία ειδικότερα βασίστηκε και στις ιδιαίτερες για την τέχνη
και την αισθητική επεξεργασίες μας, στη διεύρυνση της ανάπτυξής τους μέσα από τα επιστημονικά συνέδρια για τη λογοτεχνία, στα οποία καθοριστικό ρόλο έπαιξε ένας μεγάλος και διαρκώς μεγαλύτερος κύκλος εκλεκτών επιστημόνων και καλλιτεχνών που συμμετείχαν με εισηγήσεις και παρεμβάσεις. Στις νεότερες επεξεργασίες μας για την αισθητική θεμελιώθηκαν και τα επιτεύγματα που σημειώθηκαν αυτή την πενταετία στη διαλεκτική σύνδεση του πρωτοπόρου περιεχομένου με πρωτοπόρα σύγχρονη μορφή, όπως έγινε σε ορισμένες από τις κορυφαίες κομματικές καλλιτεχνικές παραγωγές, ειδικά στη μεγάλη εκδήλωση για τη σοσιαλιστική Οκτωβριανή Επανάσταση στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, στα φεστιβάλ και σε άλλες περιστάσεις, όπως οι μεγάλες εκθέσεις για το Δημοκρατικό Στρατό Ελλάδας, την Οκτωβριανή Επανάσταση, τα εκατοντάχρονα του κόμματος, οι μουσικές συνθέσεις, τα λευκόματα και άλλες εκδόσεις, ενορχιστρώσεις, υπογραμμίζοντας έτσι και με την εικόνα ότι αυτό το κόμμα εκφράζει τα πιο σύγχρονα και προωθημένα ιδανικά της ανθρωπότητας. Πρόκειται για μια σημαντική κατάκτηση, καθώς το πρόβλημα της σχέσης μορφής περιεχομένου ταλάνιζε πολλά χρόνια το κομμουνιστικό κίνημα κάτω από την επίδραση ενός μηχανιστικά τοποθετημένου και ερμηνευμένου σοσιαλιστικού ρεαλισμού που επέβαλε στο νέο επαναστατικό περιεχόμενο της τέχνης τις παλιές αστικές, συντηρητικές, εκφραστικές φόρμες στο όνομα της λαϊκότητας και της περιφρούρησης της επαναστατικής λογοτεχνίας από αστικές επιδράσεις. Ένα μεγάλο μέρος της πολιτιστικής δραστηριότητας αυτών των χρόνων στηρίχθηκε σε πρωτότυπο καλλιτεχνικό έργο. Για την υποστήριξη των κομματικών καλλιτεχνικών παραγωγών του γιορτασμού γράφτηκαν πρωτότυπα σενάρια, πρωτότυπη μουσική, έγιναν πρωτότυπες γραφιστικές και εικαστικές συνθέσεις, νέες σκηνοθεσίες, σκηνογραφίες, χορογραφίες. Παράλληλα όμως έγινε προσπάθεια για αυτοτελή προώθηση της πρωτότυπης καλλιτεχνικής δημιουργίας μέσα από το διαγωνισμό για το λογότυπο του κόμματος, το διαγωνισμό πρωτότυπου λογοτεχνικού έργου, το διαγωνισμό για τα μνημεία της Μακρονήσου και της Γιάρου, τις εκθέσεις εικαστικών έργων εμπνευσμένων από την εκατοντάχρονη ιστορία του κόμματος και άλλες δραστηριότητες. Μέσα από όλη αυτή την κίνηση δόθηκε η δυνατότητα σε παλιότερους και νεότερους δημιουργούς να προσεγγίσουν βαθύτερα την επαναστατική στρατηγική του κόμματός μας για το σοσιαλισμό-κομμουνισμό, καθώς και τη μαρξιστική θεωρία, το διαλεκτικό και ιστορικό υλισμό, ως πολύτιμο εργαλείο διείσδυσης στην πραγματικότητα και στις αλλαγές της. Ενώ ταυτόχρονα άρχισαν να ξεπροβάλλουν νέα ταλέντα της στρατευμένης στα κομμουνιστικά ιδανικά τέχνης, μια κατάκτηση που δεν πρέπει να περάσει απαρατήρητη σε αυτούς τους καιρούς της μεταμοντέρνας από ιδεολογικοποίησης. Πολύ λόγο κάναμε μέχρι στιγμής για τη συμβολή των καλλιτεχνών και των επιστημόνων στο πρόγραμμα του γιορτασμού. Όμως αυτό το κατόρθωμα της ετοιμασίας πλήθους παραγωγών τέτοιου μεγέθους και επιπέδου μέσα σε ασφυκτικά χρονικά περιθώρια δεν θα μπορούσε να επιτευχθεί χωρίς τον ηρωισμό της δουλειάς, την αυταπάρνηση, το κομμουνιστικό πείσμα, την επινοητικότητα, το μεράκι, την περιφρόνηση στην ανάπαυση δεκάδων μελών και φίλων του κόμματος, τεχνητών, τεχνικών, μηχανικών, κατασκευαστών από όλες τις ειδικότητες, αλλά και ερασιτεχνών, μαστόρων και καλλιτεχνών. Αυτός ο δυναμισμός και η πυρετώδης δημιουργικότητα μέσα σε μια πρωτόγνωρη συμπίκνωση του χρόνου είναι δείγματα άνθησης και ζωτικότητας κάθε οργανισμού και αυτό διαπότησε όλα αυτά τα χρόνια τη δράση του κόμματος. Έτσι λοιπόν είμαστε περήφανοι ότι τελικά καταφέραμε να σταθούμε στο ύψος της βαριάς κληρονομιάς του ΚΚΕ που σε όλες τις συνθήκες, τόσο τις φαινομενικά ειρηνικές, όσο και τις σκληρές και απάνθρωπες της ήττας, της παρανομίας, των φυλακών και της εξορίας, συνέχισε ακατάπαυστα με επαναστατική αισιοδοξία την πολιτική, ιδεολογική, μορφωτική δράση του,
επιβεβαιώνοντας τη σταθερή προσήλωση και επιδίωξή του, να ανυψώνει τον άνθρωπο σε όλο ένα και πιο πολύπλευρη προσωπικότητα, δημιουργώντας σε κάθε περίσταση τις προϋποθέσεις του μέλλοντος. Βαθαίνοντας αυτά τα χρόνια τη γνώση μας για την ιστορία του κόμματός μας και του διεθνούς κομμουνιστικού κινήματος, μπορούμε καλύτερα να συνειδητοποιήσουμε πως οι συνταρακτικές αλλαγές δεν γίνονται όποτε εμείς τις θέλουμε και πως η ήττα της αστικής τάξης από το εργατικό λαϊκό κίνημα, όταν δημιουργούνται οι κατάλληλες συνθήκες, δεν είναι σίγουροι αν δεν έχουν προηγούμενα δημιουργηθεί οι προϋποθέσεις, αν δεν έχει προηγηθεί μια μακρόχρονη ιδεολογική, πολιτική, οργανωτική ορίμανση και προετοιμασία. Χρειάζονται πολλά τον κόσμο για να αλλάξεις, όπως έλεγε και ο Μπρέχτ. Οργή και επιμονή, γνώση και αγανάκτηση, γρήγορη αντίληψη, βαθύς στοχασμός, ψυχρή υπομονή, ατέλειωτη καρτερικότητα. Το υψηλότερο επίπεδο δράσης και τα νέα εφόδια που κατακτήθηκαν στην προσπάθειά μας να τιμήσουμε το κόμμα και την ιστορία του όπως πρέπει, χωρίς αμφιβολία, αποτελούν σταθερό εφαρτήριο για μια πιο ορμητική και νικηφόρα πορεία στη νέα εκατοετηρίδα που ανοίγεται μπροστά μας. Ας μην ξεχνάμε άλλωστε πως τίποτα δεν είναι αιώνιο και αμετάβλητο. Η πραγματικότητα θέλει να αλλάξει. Ας φροντίσουμε λοιπόν για την αλλαγή της. Σας ευχαριστώ.